Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απόψινή πρώτη καλεσμένη είναι πολύ γνωστή ηθοποιός, είναι εξαιρετικά ταλαντούχα σε πολλούς τομείς και κάνει και κάτι άλλο που είναι πολύ περίεργο. Μιλάει κανονικά. Ξέρετε τι εννοώ, η Ελένη Καρακάς είναι μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μιλάω κανονικά, τι, πώς αλλιώς να μιλήσω. Μιλάς κανονικά, λες τα προβλήματά σου. Α, ναι, λες την ηλικία σου. Λες κάτι που έχει περάσει και σε έχει δυσκολία. Γιατί είσαι κανονικός άνθρωπος, είσαι ηθοποιός, οι ηθοποιοί τα στρογγυλεύουν όλα. Λένε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, είναι κάπως αλλιώς. Ναι. Όχι, εντάξει, εγώ με αρκετούς ανθρώπους μιλάω φυσιολογικά. Mm-hmm. Την ηλικία νομίζω ότι άμα τη λες είναι λίγο σαν να το ξορκίζεις. Γενικά όταν λες τα πράγματά σου, θεωρώ ότι τα ξορκίζεις. Αυτό το έχω μάθει από μικρή από τη μάνα μου. Και με βοηθάει εμένα να τα λέω. Mm-hmm. Και πολύ απ' όλα. Νομίζω ότι τα αποδέχεσαι και τα ακούς. Τα ακούς. Τα ακούς. Είναι σαν να βρίσκεις έτσι λίγο τη λύση πιο εύκολα. Ναι. Και το έχεις πει επίσης, δεν μπορεί κανείς να το ξέρει με έναν άλλο τρόπο, το ξέρει με το δικό σου τρόπο. Όχι, αυτό πάντα μου αρέσει. Ναι. Και μου αρέσει να, αν συμβεί κάτι, μια παρεξήγηση, οτιδήποτε άλλο, θέλω να πάρω να πω τη δική μου βερσιόν της ιστορίας και μετά να ακούσουν όλες τις άλλες βερσιόν. Αλλά να ξέρουν και τη δική μου βερσιόν. Ναι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχεις λίγο κόκκινο μάτι. Έχω πολύ κόκκινο μάτι και σε συνδυασμό με ότι πήγα σήμερα στον οφθαλμίατρο και μου έδειξε και αυτά τα περίεργα κολλήρια που ανοίγουν τις κόρες. Ναι. Ναι. Είμαι εντελώς δρακουλιάρικο. Το αριστερό μου το μάτι δρακουλίζει. Ναι, Κάτι κοντινό εδώ να το δει. Από εδώ όταν κοιτάζω είναι εντελώς δρακουλίζουν. Σε μάτια σε κάποιο είναι η επιστημονική εξήγηση. Άντε καλά, δεν πιστεύω. Ναι, ούτε εγώ πιστεύω. Προσπαθώ καθόλου να μην το πιστεύω γιατί γίνεσαι πολύ δέσμιος όλα αυτά. Και ναι. Αναγκάζεσαι να παίρνεις και ανθρώπους να σε ξεματιάζουν. Επίσης για ένα περίεργο λόγο όλοι νομίζουν ότι εγώ ξεματιάζω. Δεν ξέρω να ξεματιάζω. Μήπως έχει να κάνει με το ρόλο σου στο σιριάλ. Ναι. Γιατί ο ρόλος σου στο Grand Hotel, επειδή είναι ένα πρόσωπο έτσι, πληθωρικό να το πω. Πώς ναι, να το ναι, πω. Ναι, δόξα τω Θεώ, πληθωρικούς ρόλους έχω. Συναισθηματικό να το πω. Ναι. Θα μπορούσε να είναι μια γυναίκα που ξεματιάζει. Αυτό περισσότερο ξεκίνησε με τις άγριες μέλισσες που έκανα και την ξεματιάστρα, που το είχα σαν ιατρικό. Okay. Οπότε πέρασε από εκεί, έκανα μάμι, ξεματιάστρα, προξενήτρα. Ήταν μια γυναίκα που τα έκανε όλα. Οπότε από εκεί ξαφνικά άρχισαν και με πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε ρίξε να ξεματιάζω. Λέω, παιδιά, δεν ξέρω να ξεματιάζω. Ήταν ρόλο. Ναι, ήταν ρόλο, ήταν ψέματα. Όλοι νομίζουν αυτό. Ότι λέω τον καφέ, ότι. Ναι. Λέω όχι. Έχει βέβαια κουλτούρα. Δεν θα πω ότι οι άνθρωποι που είναι από τη Σμύρνη και από την πόλη. Ναι. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι ασχολούνται πάρα πολύ με αυτά. Λες και μια κουλτούρα η οποία είναι έντονη κουλτούρα. Δηλαδή έχει πράγματα πολύ συγκεκριμένα. Το αίμα βράζει και νομίζω ότι εμένα το φωνάζουν όλοι μου οι πόροι ότι είναι από εκεί. Και από τις δυο έτσι, όχι μία πατρίδα ήταν, αλλά και από τα δύο μέρη. Βγαίνει κάπου και η πόλη και η Σμύρνη και φωνάζει και η γλώσσα και το άστο, πολύ. Ωραία είναι όλα αυτά. Ωραία είναι. Μου έλεγες ότι κάνατε και αυτά τα πολύ μεγάλα οικογενειακά τραπέζια. Σου έλεγα ότι όταν είδα την πολιτική κουζίνα, όλοι χαιρόντουσαν για την ταινία και εμένα με έπιασε ένα πολύ ωραία ταινία, εξαιρετική ακόμα. Δηλαδή, όταν την πετυχαίνω στην τηλεόραση, θα κάτσω να την βάλω. Εμένα αυτό το κυριακάτικο τραπέζι ήταν ο παιδικός μου εφιάλτης. Δηλαδή, για να μας πείσουν με τον αδελφό μου να πάμε, έπρεπε απαραίτητος να περάσουμε από το ψιλικατζίδικο της γειτονιάς να πάρουμε το Playmobil που ήταν τότε ακόμα ευτυχώς. Αλλά όταν εμένα μου γύριζε το μάτι, γιατί ήμουν από τότε έτσι σκασμένο παιδί, καθόμουν στη σκάλα μου, παίρναν τον μπουφάν και καθόμουν εκεί από την ώρα που πηγαίναμε, γιατί ξεκίναγε στις 11 με τους καφέδες και τα αγγλικά του καφέ και τελείωνε με τους καφέδες και τα αγγλικά μετά το φαγητό. Ναι. Ήταν αυτό το τραπέζι, πάρα 11 με 5, πολλές ώρες. Που για μένα ήταν σιχασιά. Ναι. Δεν το ήθελα καθόλου. Ναι. Και καθόμουν έξω από το σπίτι. Μέχρι να βγει η μάνα μου και ο πατέρας μου να φύγουν, να αποφασίσουν ότι θα φύγουμε και έφευγα. Γιατί γίνονται αυτά τα οικογενειακά τραπέζια? Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι ανθρώπινες σχέσεις σε ένα κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι. Νομίζω το χειρότερο σε εμάς ήταν ότι δεν είχαμε και άλλα παιδιά με τον αδελφό μου. Ήμασταν τα μόνα παιδιά της οικογένειας. Εγγόνια, παιδιά, ανήψια και όλα αυτά. Σας τσιμπάγαν τα μάγουλα. Αυτό το που σε πιάνουν και σε φυλάνε και σε ρουφάνε. Και προσπαθώ να μην το κάνω κι εγώ σε παιδιά πια. Γιατί ήταν. Ήταν και όλο μεγάλοι άνθρωποι που ήταν. Και όταν ήθελες να πας τουαλέτα, σε βάζαν και στη γωνία και έπρεπε να πας κάτω από το τραπέζι. Ή το κορίτσι έπρεπε να βοηθάει στο στρώσιμο του τραπεζιού. Oh. Και εκεί γινόντουσαν οι πρώτες επαναστάσεις. Ναι. Γιατί όχι εγώ μόνο ο αδελφός μου, όχι. Ναι. Καθόμουν και εγώ στο τραπέζι, δυσκολόμουν. Άρα ήσουν ένα πάρα πολύ εύκολο παιδί για τους γονείς σου. Εύκολη ήμουν, αυτά δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα αυτά. Εσύ κάνεις κυριακάτικα τραπέζια? Όχι. Ναι. Γενικά δεν είμαι πολύ των θύμων και όλο αυτό το κυριακάτικο τραπέζι. Αλλά άμα μου πεις τώρα πάμε σπίτι σου να φάμε, όσοι άνθρωποι και να έρθουν, εγώ μπορώ να τους φτιάξω τραπέζι για 10-15 άτομα έτσι. Γιατί έχω και το κατοχικό σύνδρομο, οπότε στο σπίτι μου υπάρχουν τα πάντα. Δηλαδή η αγαπημένη μου συσκευή στο σπίτι είναι που την πήρα και τελευταία, ο καταψύκτης.
Είναι... Για να βάζει μέσα φαγητά. Ναι. Το έχω και αυτό το σύνδρομο. Αλλά μου αρέσει. Ρε παιδί μου, έρχονται φίλοι, λένε τώρα εγώ θα σου φτιάξω μια τυρόπιτα, μπιφτέκια, φιλέτα κοτόπουλα. Τι θέλει. Έχω στο σπίτι πίτσε, αυτά θα σου κάνω τώρα. Ναι, πώ θα ξεπαγώνει όλα αυτά. Τα ξεπαγώνει μέρε πριν. Άμα το ξέρω, το μπιφτέκι εύκολα. Το βάζει κατευθείαν και ψήνεται. Τα κάνω λίγο στα μικροκύματα ή γρήγορα στο νεράκι όπω είναι με το σακουλάκι, ξεπαγώνουν. Μια χαρά. Θα σε παίρνω γιατί το ξεπάγωμα με προβληματίζει καμιά φορά. Ψάρια και κρέατα με τη σακούλα όπω είναι στο νεράκι. Αλλά και τα μικροκύματα βολεύουν για το ξεπάγωμα. Ωραία. Αυτή η εκπομπή είναι πάντα πρακτική. Βέβαια, φυσικά. Εμένα μου αρέσουν. Μπορώ να σου πω πολλά πρακτικά πράγματα. Λοιπόν, ήρθα και σε είδα και στο θέατρο. Ναι, ναι, μεγάλη χαρά. Το μη σου τύχει. Είναι ένα ξεκαρδιστικό έργο και κάνει ένα ρόλο. Δεν μπορεί άλλο να μην γελάσει όταν εμφανίζεσαι στη σκηνή. Γιατί εμφανίζεσαι με άλλη φορεσιά, τραγουδάς γιατί έχεις αυτή την πάρα πολύ ωραία φωνή. Ευχαριστώ. Και κάνεις ένα τελείως τρελό άτομο. Ναι, αυτό ήταν έμπνευση του Εμίλιου και του Μανώλη του Δούνια που έχουν κάνει τη διασκευή και το σκηνοθετήσαν και μαζί το έργο. Κανονικά ο ρόλος είναι ανδρικός. Mm. Είναι ένας γκρουμ. Ναι. Οπότε είχαν την έμπνευση να τον κάνουν γυναικείο. Το διάβασα εγώ το έργο, λέω εντάξει, Μίλια να έρθει λίγο σε πιο γυναικείο και εκμεταλλευτείτε λίγο, γιατί ήταν λίγο πιο μικρός ο ρόλος. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είμαι καλοκαίρι στην Αίγινα, Σαββατοκύριακα που πήγαινα. Σάββατο βράδυ, γύρω στις 11 με τον αδελφό μου, ψήναμε αυτά. Χτυπάει το τηλέφωνο, ο Εμίλιος Χιλάκης. Έλα, Καρακάση, να σου πω. Έχεις πρόβλημα, μου λέει, να αντιθείς κλόουν. Όχι. Το επόμενο Σάββατο πάλι είμαι με τον αδελφό μου, ψήνουμε. 11 η ώρα πάλι, στανταράκι. Με παίρνει πάλι ο Χιλάκης, να σου πω, μου λέει, έχεις πρόβλημα να αντιθείς ναυαγοσώστης. Λέω να σου πω, καταρχάς γιατί με παίρνεις πάντα Σάββατο αυτή την ώρα. Και με ρωτάς για μια φορεσιά. Σάββατο καλοκαίρι. Και επίσης του λέω ότι μπορεί να δέχτηκα το ρόλο γιατί είχε μόνο ένα κοστούμι, το σκέφτηκες. Γιατί είναι, γενικά είναι πολύ κουραστικό το να αλλάζεις κοστούμια και πολύ γρήγορες αλλαγές σε μια παράσταση. Γιατί είναι μια δεύτερη παράσταση από πίσω. Ναι. Αλλά εμένα μου αρέσουν αυτά. Δηλαδή από μόνη μου το εμπλούτησα. Δεν το άφησα έτσι τον ρόλο. Δηλαδή μου λέω, Σάββατο βράδυ δεν κάνεις κάτι άλλο. Ήταν με τον Μανώλη και φτιάχνω εδώ και σκεφτόντουσα. Λέω εντάξει, να, ο Εμίλιος Χιλάκης, δεν ήμασταν ακόμα και έτσι όπως έχουμε δεθεί τώρα. Ναι. Γιατί πέρυσι περάσαμε μια χρονιά, ήμασταν στους Πανθέους 10 ώρο γύρισμα και φεύγαμε από 10 ώρες μαζί και πηγαίναμε να κάνουμε και πρόβες άλλες 5 ώρες. Και του λέω, θες να κάνουμε ότι δεν γνωριζόμαστε κάποια στιγμή. Δηλαδή, εντάξει, ούτε τον άντρα μου δεν βλέπω τόσο, ούτε εσύ την Αθηνά τόσο. Ναι. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αγαπηθεί πάρα πολύ. Ναι. Υπάρχει, σου έχει τύχει ποτέ να μην συμπαθείς κάποιον και να πρέπει να εργάζεσαι μαζί του πάρα πολλές ώρες? Πολύ λίγες φορές, αλλά ναι. Πολύ λίγες όμως. Γιατί... Δηλαδή πραγματικά μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Επειδή είσαι ειλικρινής, φαντάζομαι θα το δείχνεις. Ναι, έχω ένα κακό ότι το δείχνω. Κοίτα. Αν νιώσω από την πλευρά ότι υπάρχει μια αντιπάθεια που εγώ δεν μπορώ να την εξηγήσω και θεωρώ ότι δεν υπάρχει ένα. Θα πω για ποιο λόγο υπάρχει αυτό, θα ρωτήσω και το έχω κάνει πραγματικά. Γιατί με αντιπαθείς. Ναι, γιατί έχει γίνει κάτι και δεν το ξέρω. Είσαι πολύ δικιά μου, εσύ. Ναι. Πάρα πολύ δικό σου. Αν καταλάβω ότι απλά δεν ταιριάζουν τα χνότα μας, γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί, θα κάνω μία-δύο την προσπάθειά μου, μετά και εγώ θα το αντιμετωπίσω σαν να μην υπάρχει στο πεδίο μου. Και επίσης πολλές φορές σηκώνω έναν τοίχο για να προστατευθώ κι εγώ. Ελάχιστες όμως φορές μου έχει συμβεί, πραγματικά στο λέω. Πρέπει να λέμε ότι αισθανόμαστε σε κάποιον. Ξέρεις, εγώ δεν ξέρω, αλλά νομίζω με αντιπαθείς. Ή ξέρεις κάτι, σε συμπαθώ πάρα πολύ. Πρέπει να το λέμε αυτό. Αν με ενδιαφέρει ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου και ξέρω ότι θα περάσω πολύ καιρό μαζί του, να πω ότι τον αντιπαθώ, όχι. Mm-hmm. Δεν θα το πω εύκολα. Θα το καταλάβει με έναν τρόπο, γιατί δεν θα επιδιώξω να κάνω παρέα με κάποιον. Δηλαδή, γενικά μου αρέσει στη δουλειά μας να είμαστε ομάδα, να είμαστε παρέα. Ναι. Μ' αρέσουν οι ομάδες, μ' αρέσουν οι συντροφιές. Και αυτό δεν μιλάω μόνο με τους ηθοποιούς. Θεωρώ συναδέλφους μου και στο σύριαλ και στο θέατρο όλους τους ανθρώπους που εργαζόμαστε, που συνεργαζόμαστε στον ίδιο χώρο. Όλους. Να μην σου πω ειδικότητες. Όλους όμως. Ναι. Από τον πρώτο άνθρωπο που θα συναντήσω στο θηρωρείο μέχρι όποιον περιλαμβάνει αυτός ο χώρος. Και έτσι συμπεριφέρομαι. Δηλαδή, αν θα μπω στο χώρο και πάντα το κάνω, να μπω με τα κουλουράκια μου, με τα γλυκά μου, με τα μανταρίνια μου, όλους θα τους κεράσω. Δηλαδή, δεν θα πάρω μόνο για τους τοπιούς, ποτέ στη ζωή μου. Τους καλοπιάνεις. Πες το έτσι, τους γλύφω. Θέλω να πω μια καλή κουβέντα, γιατί δεν ξέρεις ποτέ ποιος θα πει την καλή κουβέντα για σένα. Και με εκνευρίζει πάρα πολύ αν δω ανθρώπους που συμπεριφέρονται σε αυτούς που θεωρούν πιο κάτω άσχημα. Για μένα έχει τελειώσει εκεί ο άνθρωπος. Ναι, έχει κρίνεσαι. Να μιλήσει κάποιος άσχημα σε αυτόν που εκείνος θεωρεί υποδιέστερο. Για μένα έχει τελειώσει αυτός ο άνθρωπος. Σε εκνευρίζει αυτό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχει τελειώσει, δεν υπάρχει μπροστά μου. Ένα από τα πράγματα που έχεις κάνει και σε θαυμάζω γι' αυτό είναι ότι έχεις μιλήσει για δυσκολίες που δεν θα μιλούσαν άλλοι άνθρωποι. Αυτό έλεγα προηγουμένως.
όταν έλεγα ότι μιλάς κανονικά. Έχεις πει και μου είπες να το συζητήσουμε γιατί θες να μιλήσει αυτό, ότι πέρασες μια πολύ δύσκολη κατάσταση με την υγεία σου. Είχε πολύ πόνο. Είχε πολύ πόνο. Είχε σωματικό πόνο, όχι, ο οποίος έφερνε και τον ψυχικό πόνο και έναν πόνο έφερνε μια αναστάτωση σε όλη τη ζωή και το χειρότερο ήταν ότι ένιωθα ότι δεν μπορούσα να είμαι λειτουργική. Ναι. Και ήρθες αντιμέτωπη με αυτό το κατεστημένο που δεν είναι μόνο ιατρικό, είναι και κοινωνικό που σου λέει εντάξει πρέπει να το συνηθίσεις, τώρα θα πονάς. Αυτή τη φράση ότι πρέπει να μάθεις να ζεις με τον πόνο μου το είπαν πάνω από μία φορά και μου χτύπαγε πάρα πολύ άσχημα. Γιατί μου το είπαν και γιατροί και μου το είπαν και άνθρωποι και μου το είπαν και άνθρωποι γυναίκες που μου λένε εντάξει, εμείς ας πούμε περάσαμε την κλιμακτήρια και μας είπε ο γιατρός να μην πάρεις φάρμακο. Θα ήθελα να το αντιμετωπίσεις χωρίς φάρμακο. Αλλά εμείς ήμασταν δυνατές και το αντιμετωπίσαμε. Πέρα από το ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί εμένα έχω πια ας το πούμε ασθένεια που λέγεται ινομιαλγία. Αλλά δεν δέχομαι να περνάω τη ζωή μου με πόνο όταν μπορώ να μην τον έχω τον πόνο. Ναι, γιατί υπάρχουν και ασθένειες που δεν μπορεί φυσικά ο άλλος. Αλλά λέμε τώρα ότι είχες την επιλογή γιατί δεν την είχαν δώσει ακριβώς. Μα εγώ την έψαχνα. Πήγαινα στους γιατρούς και έκλαιγα. Δηλαδή, θα σου πω τι έγινε. Έκανα και το έχω ξαναπεί και θα το λέω και γενικά τα συζητάω τα προβλήματα. Γιατί έναν άνθρωπο να ευαισθητοποιήσεις και να βοηθήσεις θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Mm-hmm. Εγώ γι' αυτό μιλάω. Και δεν είναι ότι το φωνάζω, αλλά όταν με ρωτάει κάποιος, λέω την αλήθεια. Όταν είπα ότι είχα πρόβλημα με τα κιλά μου, γιατί πολλοί μου λένε μιλάς για τα κιλά που είχες χάσει, ήμουν 100 κιλά όταν τελείωσα το σχολείο. Το διάβασα και δεν αυτό μπορώ να φανταστώ να έχεις τέτοια διακύμανση. Γιατί είσαι ένας κανονικός άνθρωπος και είχες φτάσει και 40 λίγα κιλά. Και 49 κιλά και έχω περάσει όλες τις φάσεις. Ναι. Νευρικής ανορεξίας, όλο της, του να τρώω βουλιμική, να γίνω όλο αυτό το πράγμα. Και το λέω ότι έναν άνθρωπο, ένα μήνυμα που μου στέλνει κάποιος άνθρωπος στα μέσα και μου λέει αυτό που μου λες μου δίνει κουράγιο γιατί και εγώ και έτσι και αλλιώς. Και του λες ότι χρειάζεσαι βοήθεια. Δεν είναι κάτι που το κάνεις εύκολα μόνος σου. Ναι. Μπορείς να το κάνεις και μόνος σου, αλλά υπάρχουν άνθρωποι να σε βοηθήσουν και να πας να το ψάξεις. Για μένα είναι αρκετό να μιλάω λοιπόν για αυτά τα πράγματα. Και φυσικά και για την πρόληψη και όλο. Γιατί και εγώ από την. Από αυτό που κάνω στον εαυτό μου, δηλαδή μια φορά το χρόνο κάνω τις εξετάσεις μου. Έτσι λοιπόν ανακάλυψα ότι ένα ινομίωμα που ανακαλύψαμε μετά ότι ήταν ένα ινομίωμα που το είχα και το παρακολουθούσα μέσα σε ένα χρόνο, ας το πούμε ότι κακοφόρμησε μια έκφραση έτσι, όχι ιατρική, αλλά όπως εγώ θα το... Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι εσύ δεν άρχισες να κάνεις τον έλεγχο τον ετήσιο, τον έκανες πάνω στο χρόνο. Ακριβώς, και ακριβώς. Και πάλι όμως ανακάλυψες, το έβριμα ήταν... Ήταν σοκαριστικό, νομίζω σοκαρίστηκαν οι γιατροί και το ένιωσα και εγώ ότι σοκαριστήκανε. Τετάρτη βγήκε η μαγνητική και Παρασκευή με βάλαν χειρουργείο. Και μάλιστα ήμουνα τότε και με τα γυρίσματα των άγριων μελισσών που έπρεπε να φύγω, να μην κάνω κάποια γυρίσματα και κάποια επεισόδια. Που για μένα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί και η δουλειά είναι ένα κομμάτι σημαντικό και οι άγριες μέλισσες ήταν μια σημαντική δουλειά για μένα. Και μπαίνοντας, λοιπόν, τελειώνω το χειρουργείο, πήγαν όλα καλά, δεν ήταν καρκίνος, ήμασταν όλοι πολύ αισιόδοξοι. Ναι. Στις 40 μέρες όμως άρχισα να έχω πόνους σε όλο μου το σώμα. Ναι. Με μουδιάσματα στα χέρια που σοκαρίστηκα. Δηλαδή, ξύπνησα μια μέρα 4 η ώρα τη νύχτα. Ήμουνα στο τσάκ να πάω μόνη μου, γιατί δεν ήθελα να ξυπνήσω και τον άντρα μου να τον εσωκάρω. Να πάω στο νοσοκομείο να δω τι γίνεται. Και έλεγα στον εαυτό μου: εντάξει, δεν είναι η καρδιά, γιατί είναι και το δεξί χέρι. Ναι. Είχαν μουδιάσει και τα δύο. Ηρέμησε. Είχα στις 8 η ώρα ραντεβού με τον γυναικολόγο μου. Ηρέμησε. Λέω: σε λίγο θα πάω στο νοσοκομείο στο γιατρό και θα σου τα πει. Πήγα, όπως καταλαβαίνεις, ήμουν στο ραντεβού από τις 7. Μιλάμε, το συζητάμε, αρχίζουμε και αρχίζω και το ψάχνω. Πήγα σε όλους τους γιατρούς, καταλήγουμε ότι είναι ινομιαλγία, ορθοπαιδικούς, γυναικολόγους, νευρολόγους, ρευματολόγους. Είχα κάνει έναν φάκελο υπερπλήρη. Που όμως δεν μπορούσαμε λίγο να συντονιστούν και όλοι αυτοί οι γιατροί μεταξύ τους και να βρούμε και την κατάλληλη θεραπεία. Είχα δοκιμάσει ομοιοπαθητική, βελονισμούς, άλλη ομοιοπαθητική, άλλους βελονισμούς. Και αυτό είναι ένα θέμα πάντως, ότι πολλές φορές οι γιατροί μπορεί να έχουν τις καλύτερες προθέσεις, αλλά δεν συνεννοούνται πάρα πολύ μεταξύ τους. Ναι, και λογικό είναι, γιατί αν δεν έχεις πάει σε μια ομάδα ανθρώπων, δεν είναι εύκολο αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν μεταξύ τους. Ναι. Έτσι λοιπόν, εντελώς τυχαία μιλήσαν στον άντρα μου, λέγοντας τα προβλήματα που είχα, γιατί το μεγάλο πρόβλημα, ο μεγαλύτερος πόνος, γιατί με ρωτήσαν ποιος είναι ο μεγαλύτερος πόνος, πότε, όταν καθόμουν στον καναπέ και όταν κοιμόμουν. Δηλαδή με το που χαλάρωνα. Τις στιγμές που έπρεπε να χαλαρώσει, εσύ πονούσες. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από τον καναπέ. Δεν μπορούσα να γυρίσω πλευρά στο κρεβάτι. Ναι. Δηλαδή, μου λέει ο Δημήτρης, ξύπναγε από τα βογγητά μου. Έκλαιγα από τον πόνο. Ναι. Στο κρεβάτι. Και λέει, τα έλεγε σε μια γιατρό που πήγε εκείνος και λέει, πες της να ψάξει τα ιατρία πόνου. Ναι. Και έτσι από μόνη μου μπήκα και έψαχνα στο ίντερνετ. Βρήκα ένα σταθερό τηλέφωνο που είναι το πιο κοντινό μου. Στο Αρετέιο.
Εντελώς τυχαία έκλεισα ραντεβού με την κυρία Ιωάννα Σιαφάκα, που είναι η γιατρός μου, που είναι μία από τις ιδρύτριες των ιατρείων πόνου. Και πήγα με το φάκελό μου μαζί. Και μπήκα μέσα, βρήκα μία γυναίκα που αρχικά με άκουσε. Και είναι πολύ σημαντικό άλλος να σε ακούσει και να καταλάβει τι είναι αυτό που νιώθεις. Έκλαιγα. Και ότι δεν είσαι διατεθειμένη να υπομείνεις αν υπάρχει λύση. Ναι, γιατί ξέρεις και στη δικιά μας τη δουλειά, όπως και στη δικιά σας, γιατί έχουμε πολλά κοινά, θεωρώ. Πουλάς τον εαυτό σου. Ναι. Και επίσης δεν μπορούσα να πω ότι, εγώ ξέρεις κάτι, αυτό το σκαλοπατάκι που βλέπουμε, δεν μπορούσα να το κατέβω. Πόναγα, βόγκαγα. Ναι. Ή στην παράσταση που έπρεπε να κάτσω σε αυτό το σκαλοπάτι τραγουδώντας και να σηκωθώ, δεν μπορούσα. Έβαζα όλη τη δύναμη στα χέρια γιατί δεν με κράταγαν τα πόδια. Εσύ ειδικά, καλείσαι λόγω των ταλέντων που έχεις να κάνεις ρόλους που είναι πολύ σωματικοί, φαντάζομαι. Αυτό δεν είναι το ότι ρόλο κάθεσαι. Που με είδες να κάνω φέτος. Ναι. Δεν θα μπορούσα να τον κάνω. Ναι. Ναι, γιατί χορεύεις, κοπανιέσαι, χτυπιέσαι. Μόνο οι κινήσεις που κάνω, που κάθομαι, που σηκώνω, που αυτό, που τρέχω από πίσω. Παίρνεις φάρμακα τώρα. Παίρνω μια θεραπεία, την οποία τώρα το ένα, ας πούμε, χάπι το έκοψα. Είναι παυσίπονα. Όχι, δεν είναι παυσίπονα. Τα παυσίπονα δεν με πιάνανε. Είναι ένα φάρμακο που έχει σχέση με το νευρολογικό κομμάτι. Ναι. Γιατί αυτό έχει σχέση με τα νεύρα, τους νευρώνες, δηλαδή. Μου είπε ο ορθοπαιδικός μου και είναι η φράση η οποία μου είπε, μου την ανέλησε απλά και νομίζω ότι είναι το σωστό. Είναι ο εγκέφαλός σου δίνει εντολή στο σώμα ότι ο πόνος που νιώθει είναι περισσότερος από αυτόν που ουσιαστικά είναι. Ναι. Δηλαδή έκανα μια μαγνητική μέση, αφιένα, στα πόδια, στα χέρια και είχα την φυσιολογική φθορά και κάκωση που μπορεί να έχει μια γυναίκα της ηλικίας μου, ναι, με τη δουλειά που κάνει επίσης. Ναι, ναι, ναι. Το πιο light όμως, το ότι μου διέζε το πόδι μου και δεν μπορούσα να πατήσω το πόδι μου, δεν δικαιολογούσε. Άρα εσύ, για σένα ο πόνος ήταν πραγματικός. Μα ήταν πραγματικός. Εσύ υπέφερες. Ναι. Ήταν δύσκολο να καταλάβουν οι άλλοι γιατί υποφέρεις. Γιατί και αυτό δεν μπορούσε να το περιγράψει. Δεν είναι ότι είχες πάσει το πόδι σου και πονούσες. Αλλά πονούσες σαν να έχεις χτυπήσει πάρα πολύ, σαν να έχεις κάτι πολύ σοβαρό. Μα έκανα ενέσεις και δεν με πιάνανε. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το ότι όταν είπες για ιατρία πόνου, εγώ υπέθεσα ότι είναι η ιατρία που πας και παίρνεις παυσίπονα. Και αυτό, ξέρεις, είναι και λίγο περίεργο, αλλά δεν δίνουν μόνο αυτά. Το σημαντικό ποιο είναι, ότι αρχίζουν, καταρχάς είναι δωρεάν. Στα ιατρία πόνου. Ναι. Ομάδα αναισθησιολόγων τα έχει ξεκινήσει σε όλη την Ελλάδα, σε δημόσια νοσοκομεία όλης της Ελλάδας. Δηλαδή, όποιος μπει πολύ εύκολα μπορεί να το βρει. Παρησία λέγεται. Προσφέρουν παρηγορητική φροντίδα σε ανθρώπους που είναι σε δύσκολα στάδια και που έχουν ανάγκη απλά την ανακούφιση, αλλά και θεραπείες σε ανθρώπους που έχουν χρόνιους πόνους. Αυτός ο πόνος είναι κάτι που δεν μπορείς να το περιγράψεις. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πονοκέφαλο, ναι, μπορεί να τον πονάνε τα άκρα του. Εμένα πέρυσι με έπιασε κάποια στιγμή, μου βιάζαν τα δάχτυλα των ποδιών. Ήταν μια αίσθηση ότι τα πόδια μου ήταν συνέχεια σε παγωμένο νερό, μαύριζαν. Χώρια δεν μπορούσαν να βάλουν ούτε πόντο, τακουνάκι. Ναι. Αυτό πέρασε. Δηλαδή, και σου προτείνουν και διάφορες θεραπείες που εσύ λίγο επιλέγεις τι θέλεις. Ναι. Και εναλλακτικές θεραπείες. Ναι. Που είναι πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί κάποιος άνθρωπος μπορεί να μην θέλει να πάρει χημεία, να μην είναι ανοιχτός αυτό το κομμάτι. Καλό είναι γενικά βέβαια να είσαι ανοιχτός σε όλα. Αν καλό είναι εμένα. Να είσαι ανοιχτός στην επιστήμη, αυτό, αν ρωτάς εμένα. Γιατί για αυτούς που ακούω που λένε θέλω κάτι φυσικό, θέλω κάτι φυσικό, πολλές φορές το φυσικό μπορεί να είναι και τοξικό. Αλλά ναι, δηλαδή αυτό έτσι όπως το περιγράφεις είναι και νομίζω το πιο προχωρημένο είδος ιατρικής. Δηλαδή είναι το είδος της ιατρικής που ακόμη και σε περιπτώσεις όχι σαν τη δική σου, που δεν μπορεί να γίνει κάτι, προσφέρουν ανακούφιση στον άνθρωπο. Φυσικά, φυσικά. Τώρα λοιπόν έχεις μια αγωγή, παίρνεις μια αγωγή, ναι, ναι, όπου σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι πάρα πολύ δραστήρια όπως είσαι στο θέατρο, να κάνεις και συγχρόνως το σύριαλ. Πιστεύεις ότι ήταν κάτι ψυχολογικό που πέρασες? Όχι. Όχι, ήταν όχι, πραγματικό. Όχι, δεν ήταν ψυχολογικό. Είπες ποτέ, αναρωτήθηκες ποτέ όταν είχες όλους αυτούς τους πόνους, καλά ρε παιδί μου, σε μένα συμβαίνουν όλα? Όχι. Δεν αναρωτήθηκα ποτέ. Ναι. Και αυτή είναι μια ερώτηση που δεν είχε περάσει από το μυαλό μου. Και μάλιστα με ρώτησε πρώτη φορά η Νάνση Ζαμπέτογλου στην εκπομπή. Και εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα ότι ποτέ μου δεν το έχω πει. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Ναι. Γιατί σε μένα. Γιατί θεωρώ ότι δεν είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει. Σου έτυχα και το ένα πίσω από το άλλο. Δηλαδή και είχες και την ιστορία με την γυναικολογική εγχείρηση και μετά κάτι το οποίο ήταν περίεργο και δεν μπορούσε να ανακαλύψει κανείς τι συμβαίνει. Ξέρεις ότι συζητώντας το, πόσους ανθρώπους ανακάλυψα ότι έχουν το ίδιο πρόβλημα με μένα. Ναι. Και δεν ξέρανε. Γιατί δεν μιλάμε για τα προβλήματά μας. Ναι. Δεν τα λέμε. Και δεν μιλάνε και άνθρωποι που έχουν κάποια αναγνωρισιμότητα. Και αναγνωρισιμότητα, αν έχει μια αξία, είναι για να μπορείς να λες περνάω κι εγώ κάτι πολύ δύσκολο. Γιατί να μην το πεις και γιατί να μην πεις ότι να ξυπνήσεις λίγο στους ανθρώπους αυτό ότι κοιτάξτε, αγαπήστε τον εαυτό σας. Εγώ, ας πούμε, στα 51 μου ξεκίνησα να κάνω γυμναστική, πιλάτες, που πριν
την είχα τη γυμναστική, έλα μωρέ, εντάξει, θα κάνω όταν θα έχω πρόβλημα. Και ξαφνικά έγινα αιμονική, γιατί έχω και αυτό που παθαίνω το ψυχαναγκαστικό, αλλά μου έχει γίνει, δηλαδή σκέφτομαι, θα ξεκλέψω μια ώρα να προλάβω να πάω στο γυμναστήριο ή οπωσδήποτε πρέπει να δω πότε έχω το πρόγραμμα για να κανονίσω να κάνω το πιλάτες. Είσαι άτομο κολληματικό. Είμαι άτομο, ψάχνοντας τον εαυτό μου, βαθιά αναβλητικό. Και το έχω αποδείξει στον εαυτό μου ότι είμαι αναβλητική από μικρό παιδί και ακόμα και τώρα. Όπως ας πούμε με τη γυμναστική, έπρεπε να φτάσω στο αμήν για να το ξεκινήσω. Και να καταλάβω όμως πόσο με βοηθάει. Πόσο πολύ με βοηθάει. Και έγινε λοιπόν ξαφνικά από τα 50, να σου πω, γιατί τα 51 τα κλείσα στο γυμναστήριο, έκανα γενέθλια. Ναι. Στο γυμναστήριο πήγες την τούρτα. Ναι, αμέ τους πήγα κέρασμα. Ναι. Τούρτα δεν πήγα, γιατί δεν είμαι και πολύ αυτών των εκδηλώσεων, όπως σου είπα, των επαιτίων και αυτό. Φροντίζουν οι φίλοι μου βέβαια να μου κάνουν, αλλά okay, εγώ από μόνη μου δεν τα κάνω. Και κατάλαβα πόσο πολύ με βοηθάνε. Αλλά είμαι αναβλητική. Αλλά μετά, επειδή αυτό εμένα, είμαι και αγχωτική. Και μου έρχονται ότι δεν διάβασα, δεν έκανα και κάθομαι και ξενυχτάω και δεν μ' αρέσει και αυτό και έχω άγχος και χάνω τον ύπνο μου επειδή δεν έχω προλάβει να διαβάσω, να. Τα βάζω κατευθείαν. Δηλαδή, έρχονται τα σενάρια, κάθομαι και διαβάζω κατευθείαν. Μαθαίνω. Τα βγάζεις από τη μέση. Φυσικά, να βγαίνει από τη μέση. Τι έχω συναυλία, πρέπει να μάθω τα τραγούδια, θα κάτσω και θα τα μαθαίνω στο αυτοκίνητο και. Οπότε τα κάνω από πριν. Καθαρίζω το σπίτι πριν λερωθεί. Γιατί άμα δεν το μπορεί να το αφήσω να περάσει πολύ καιρό για να το καθαρίσω. Ναι, είναι αυτό. Οπότε γίνομαι ψυχαναγκαστική σε αυτό. Να προλάβω να πάω να κάνω 5 προπονήσεις την εβδομάδα. Μην κάνω 3, γιατί μετά μπορεί να αρχίσω να βαριέμαι να πάω στο γυμναστήριο. Εγώ να σου ευχηθώ, γιατί φτάσαμε στο τέλος αυτής της συνέντευξης. Όχι, δεν λες αλήθεια. Να σου πω, θα ξανάρθεις, γιατί οφείλεις να αναλύσεις. Οφείλεις να αναλύσεις. Το καθαρίζω το σπίτι πριν βρωμήσεις. Βεβαίως, μπορώ να σου το πω πολύ εύκολα. Λοιπόν, σας περιμένω. Εσύ ήρθες, αλλά μπορείς να ξανάρθεις. Ναι. Το Θέατρο Αθηνών. Ναι. Τετάρτη με Κυριακή. Μη σου τύχει. Μια υπέροχη γαλλική κομμωδία με τον Εμίλιο Χιλάκη, τον Χριστόδηλο Στυλιανίου, την Τάνια Τρίπη, την Ευγενία Ξυγκόρου και τη Δήμητρα Βαμβακάρη, σε σκηνοθεσία του Εμίλιου Χιλάκη και του Μανώλη Βούνια που έχουν κάνει και τη σκηνοθεσία και τη διασκευή του γαλλικού έργου που είναι από τον Φρασίς Λεμπέρ. Το λέω καλά. Βεμπέρ. Έχω και σκονάκι, περίμενε. Θα στα πω όλα. Και φυσικά στον Αντένα που το βάλα το σκονάκι μου είναι εδώ πέρα, περίμενε. Και φυσικά στον Αντένα το Grand Hotel ή Grand Hotel ή Grand Hotel. Όλα περνάνε. Που είναι, το θέατρο είναι παραγωγής του Κάρολ Παυλάκη. Στο σύριαλ είμαστε παραγωγή του Γιάννη Καραγιάννη. Το σενάριο το υπογράφει η Δήμητρα Τσόλκα που έχει κάνει την πολύ έξυπνη διασκευή από το Ισπανικό ότι έχουμε τους μικρασιάτες, τους πρόσφυγες. Οπότε έχει γίνει πολύ ωραία ελληνοποίηση, θεωρώ. Και σκηνοθεσία του Γιάννη του Βασιλιάδη. Και στα συνεργεία μας είναι η Γεωργία Ιζήση και ο Γιάννης Ζαμπάνης, οι σκηνοθέτες μας οι δύο. Θα ήθελα πολύ τους συντελεστές, γιατί αξίζει να τους το πω, αλλά δεν θα το πω. Δεν παρεξηγούν. Αυτό το σκονάκι το πηγαίνει σε όλες τις εκπομπές. Ναι, αμέ. Είναι το ίδιο. Όχι. Να το πλαστικοποιήσεις. Παίρνω το πρόγραμμα συνήθως, αλλά δεν είχα προλάβει να πάρω το καινούργιο πρόγραμμα, γιατί φέτος είχαμε μια αντικατάσταση. Οπότε τα έγραψα γιατί δεν ήταν σωστό. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πέρασε πολύ. Καλό, πότε πέρασε η ώρα. Είδες. Δεν πέρασε όμως η ώρα όλης της εκπομπής. Πέρασε αυτή η σπαρταριστή λαχταριστή συνέντευξη. Έχετε μία ακόμη μετά τις διαφημίσεις.